Γεια πρόεδρε, καλή σας μέρα. Η 24η Φεβρουαρίου του 2022, κυρία Πρόεδρε, ήταν μια σκοτεινή μέρα για την Ευρώπη. Για πρώτη φορά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρξε οργανωμένη και μαζική εισβολή σε ευρωπαϊκό κράτος. Και μετά το δράμα και την τραγωδία του μεγαλύτερου πόλεμου στην ιστορία της ανθρωπότητας, η ενωμένη Ευρώπη χτίστηκε πάνω σε δύο βασικές παραδοχές. Η πρώτη ήταν ότι κανένα ευρωπαϊκό κράτος δεν θα έχει ηγεμονικές φιλοδοξίες, και η δεύτερη παραδοχή ήταν το απαραβίαστο των συνόρων. Δυστυχώς και οι δύο αυτές παραδοχές, πάνω στις οποίες χτίστηκε όλο το οικοδόμημα της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας, διελήθη μετά την χθεσινή επέμβαση, εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέδειξε ενότητα και ομοψυχία, λαμβάνοντας χθες αποφάσεις για πολύ σημαντικές κυρώσεις, οι οποίες θα πλήξουν πολύ ουσιαστικά τη ρωσική οικονομία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, όμως, ότι είμαστε στην αρχή μιας νέας εποχής και ότι η αναταραχή γεωπολιτική, η οποία θα προβληθεί, θα έχει και οικονομικές επιπτώσεις. Όμως το τίμημα της ελευθερίας για το οποίο πρέπει να αγωνιστούμε είναι πολύ υψηλό, και η χώρα μας βρέθηκε πάντα στα 200 χρόνια, 201 χρόνια ανεξαρτησίας και αγώνα της ελευθερίας, πάντα βρέθηκε με τη σωστή μεριά της ιστορίας, και το ίδιο θα κάνει και τώρα. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αναταράξεις σημαντικές στην αγορά ενέργειας. Έξω και χαίρομαι που η πρότασή μου να επεξεργαστεί και να καταθέσει άμεσα η Επιτροπή προτάσεις για το πώς μπορούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να στηρίξουμε τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις έγινε αποδεκτή. Και αναμένουμε να συζητήσουμε αυτές τις προτάσεις στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι επίσης σαφές ότι όσοι Ευρωπαίοι ηγέτες, αυτούς συμπεριλαμβάνομαι και εγώ, συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα, μιλούσαν επιτακτικά για την ανάγκη της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, δικαιώθηκαν. Η ανάγκη πια η Ευρώπη η ίδια να αποκτήσει ισχυρή αποτρεπτική δύναμη, αλλά και τα κράτη-μέλη να επενδύσουν περισσότερο στην εθνική τους άμυνα, αποτελεί μια αδύρυτη πραγματικότητα και θα αποτελέσει και μια ευρωπαϊκή προτεραιότητα. Εμείς εξάλλου ήδη έχουμε ξεκινήσει να το κάνουμε. Πρέπει επίσης ως ευρωπαϊκές χώρες και ως ανοιχτές, φιλελεύθερες, πλουραλιστικές δημοκρατίες να είμαστε σε απόλυτη εγρήγορση για εκστρατείες παραπληροφόρησης, κύβερνο επιθέσεις, τις οποίες ενδεχομένως θα δεχτούμε. Το τίμημα να είμαστε, να προστατεύουμε την ελευθερία της έκφρασης δεν μπορεί να γίνει άλοθη για να επιτρέπουμε τέτοια παρίσφυση στον ίδιο το δημοκρατικό διάλογο των χωρών μας. Και τέλος, η Ελλάδα θα σταθεί δίπλα στις ελληνικές κοινότητες της Ουκρανίας, ειδικά στην Μαριούπολη, και σε περίπτωση που υπάρξουν Έλληνες οι οποίοι θέλουν να φύγουν, θα τους υποδεχτούμε με ανοιχτές αγκάλες, αλλά ταυτόχρονα οφείλουμε να στηρίξουμε και τις άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες θα δεχτούν έντονες προσφυγικές ροές. Όπως αυτές οι χώρες μας βοήθησαν όταν η Ελλάδα δέχτηκε τη δικιά της επίθεση στα σύνορά μας στον Εύρο, έτσι πρέπει και εμείς να σταθούμε δίπλα τους και να τους προσφέρουμε ανθρωπιστική βοήθεια για να μπορέσουν να υποδεχθούν τους δεκάδες χιλιάδες, μπορεί και εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες, οι οποίοι ενδεχομένως να αναζητήσουν καταφύγιο σε αυτές τις χώρες. Η Ελλάδα, κυρία Πρόεδρε, είναι μια χώρα η οποία αγωνιζόταν πάντα για την επιβολή του διεθνούς δικαίου. Και κατά συνέπεια η κρίση αυτή αναδεικνύει με ακόμα μεγαλύτερη ένταση την ανάγκη να υπερασπιστούμε ένα διεθνές σύστημα κανόνων, το οποίο στον πυρήνα του θα έχει το απαραβίαστο των συνόρων και το διεθνές δίκαιο. Αυτό κάναμε, αυτό κάνουμε, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Και συγγνώμη να ξέχασα να σας αναφέρω ότι θα ενημερώσω την Εθνική Αντιπροσωπεία
για τις εξελίξεις στο Ουκρανικό την επόμενη Τρίτη το πρωί σε μια έκτακτη συνεδρίαση την οποία ήδη ζήτησα από τον Πρόεδρο της Βουλής. Ελπίζω και εύχομαι να υπάρξει απόλυτη εθνική ομοψυχία για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την μεγάλη πρόκληση, διότι δεν είναι πραγματικά ώρα σε μια τόσο κρίσιμη παγκόσμια γεωπολιτική συγκυρία να αφήσουμε τα όποια μικροπολιτικά συμφέροντα ή επιδιώξεις να κυριαρχήσουν στο δημόσιο διάλογο. Ζητώ από όλους τους Έλληνες και από όλα τα πολιτικά κόμματα ενότητα, ψυχραιμία, σύνεση, αλλά και αυτοπεποίθηση. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ ότι είναι η πρώτη τόσο σημαντική επίθεση, παραβίαση ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους η εισβολή από τη Ρωσία στην Ουκρανία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που νομίζουμε ότι αυτά πια τα θέματα λύθηκαν. Και ξέρουμε όλοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε ως μια ένωση για τον χάλιβα και την οικονομική ένωση, όμως πολύ σύντομα εξελίχθηκε και αν είναι αυτό που υπερασπιζόμαστε και η σημασία που τους αποδίδουμε είναι ακριβώς οι αξίες που υπερασπιζόμαστε και υπερασπίζεται η Ευρώπη, η ελευθερία, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, η ελευθερία της έκφρασης, τα δικαιώματα. Νομίζω λοιπόν ότι το διακύβευμα τούτη την ώρα είναι συνολικά το σύστημα αξιών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μιας χώρας της Ευρώπης που πίστευε στις αξίες αυτές και ενδεχομένως αυτό υποκρύπτεται και στην σύγκρουση που έχουμε. Και γι' αυτό η Ευρώπη θα πρέπει να παραμείνει ενωμένη, δείχνει προς το παρόν έτσι, ξέρετε, οι δυσκολίες των κυρώσεων και όλα αυτά. Είναι πολύ σημαντικό να έχει μια ενιαία φωνή η Ευρώπη. Είναι αδυναμία της πράγματι ότι δεν έχει την κοινή εξωτερική πολιτική. Αυτό που λέτε για τη στρατηγική αυτονομία θα είναι πολύ χρήσιμο να το δούμε. Σκέφτομαι και αυτό τον λαό. Κανείς δεν περίμενε να γίνει πρόσφυγας και δεν είχε κανένα λόγο. Ο Ουκρανικός λαός που υποφέρει αυτή τη στιγμή πραγματικά θα έπρεπε να έχει την ευκαιρία να μείνει στον τόπο του και να μπορέσει να πιστεί η Ρωσία, να αποσύρει και να ολοκληρωθεί, να κλείσει αυτή η κρίση. Μακάρι να είναι αυτή η λύση και όχι τα επόμενα στο επίπεδο, τα οποία συνορίζουμε απολύτως βέβαια, ότι αν υπάρξει προσφυγικό κύμα, οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να στηριχθούν, όπως και τα κράτη-μέλη. Και τα κράτη-μέλη θα έλεγα επίσης ότι θα πρέπει να αφήσουν και εκεί να εντείνονται οι προσπάθειες όλων μας, να αφήσουν τα επιμέρους οικονομικά τους συμφέροντα μπροστά στην ανάγκη να υπερασπιστούν τις ευρωπαϊκές αξίες. Αυτό θεωρώ το πιο κρίσιμο αυτή την ώρα.